Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη, καλησπέρα. Και μου φαίνεται πιο πολύ είσαι τώρα στο γήπεδο από ότι όταν ήσουν γενικό αρχηγό τη ομάδα. Ε. Έχω διπλάσιο φόρτο, διπλάσιο. Δεν μπορώ να φύγω από τα παιδιά. Ναι. Δεν μπορώ, μιλάμε, με παίρνουν τηλέφωνο. Οι σχέσεις μας καταρχήν δεν διαταράχτηκαν ποτέ και συνεχίζονται. Και όποιος με ζητήσει τη βοήθειά του, είμαι παρόν. Mm-hmm. Το έχω πει πολλές φορές, τον Άρη δεν πρέπει να βοηθάς όταν είσαι μόνο εκεί. Ο Βαριανός βοηθάει ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Και με τον πρόεδρο έχουμε καθημερινή επαφή, mm-hmm. και με τα παιδιά και με τους ασθενείς και με τους καλά και με όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και με τον κ. Μεροφορίδη, με τον κ. Σπανό, με όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Μάλιστα. Το μαρτύριο τελειώνει για τον Άρη αγωνιστικά. Μια μαθηματική επιβεβαίωση μένει, πιθανότατα την Κυριακή κόντρα στον Καραϊσκάκη. Η χρονιά φέτος κύλησε όπως την περίμενες από το ξεκίνημα. Έδωσα, από ό,τι θυμάμαι, από τη μέρα που έφυγα, τρεις συνεντεύξεις. Ναι. Τρίτη είναι αυτή. Ναι. Στην πρώτη φορά που με πήρατε, μου είπατε είστε στεναχωρημένος και σας είπα είμαι περήφανος για την ομάδα που στήθηκε. Ήταν Χριστούγεννα κάπου εκεί. Ναι. Είχαμε ένα άτυχο αποτέλεσμα στο Χαριλάου, κάτι ένα 0-0 με το Καραϊσκάκη, κάτι τέτοιο. Ναι. Και λέω υπερήφανος γιατί αυτή η ομάδα στήθηκε για αυτό το λόγο. Δηλαδή, όταν βλέπουμε μπάλα, θα βλέπουμε θα στήθηκε για να βγει. Ο στόχος επετέφθη, άρα όλοι επιτυχημένοι. Παλιοί, καινούργοι, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, πρόεδρος, όλοι επιτυχημένοι. Mm. Πώς είπαμε πέρσι ότι όλα αναλάβαμε την ευθύνη κτλ. Mm. Ήταν πιο soft η ομάδα, φέτος ήταν πιο δυνατή η ομάδα, παλικάρια και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και στους παλιούς και στους νέους. Mm-hmm. Το μυστικό της ποιο ήταν, το ότι ήταν πιο, να το πω έτσι λαϊκά, πιο μπουρτάλη ομάδα φέτος. Από ναι, το soft, όταν λέμε soft και δυνατός, ήταν πιο δυνατή ομάδα. Mm. Δηλαδή τα δύο αμυντικά χαφ που είχαμε φέτος, το Μουμίν με τον Τζόγλου, δεν τα είχαμε πέρσι. Mm. Για να μην πεταθώ δηλαδή σε όλα τα παιδιά. Ήταν πιο δυνατή. Ήταν παίχτες β' εθνικής. Γιατί κάθομαι κάποια στιγμή στην κερκίδα, δεν μας αρέσει το θέαμα. Παιδιά, δεν ήρθαμε για θέαμα. Εμείς ήρθαμε εδώ να πάμε τον Άρη, να τον πάμε στη Σούπερ Λίνη. Γι' αυτό ήρθαν αυτά τα παιδιά. Όλοι αυτοί ήρθαν για αυτό το λόγο. Και θεωρούνται 100% πετυχημένοι. Δεν είναι επιτυχία. Είναι τώρα, πονέσαν τα μάτια μας, δεν πονέσανε. Κάναμε, όλοι στεναχωριόμασταν από το θέμα, αλλά τι να το κάναμε το θέμα και να είμαστε τρίτη-τέταρτη. Ναι. Ήταν ο σκοπός. Σκοπός αγιάζει τα μέσα που λέμε. 100% πετυχημένοι. 100%. Οι πάντες. Από τον τελευταίο υπάλληλο μέχρι τον πρόεδρο. Ναι. Όλοι πετυχημένοι. Άρα θεωρείς ότι πρέπει να προσαρμόσουμε ανάλογα και την όποια κριτική μας για τη φετινή ομάδα, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, το έκανε, πέτυχε το σκοπό της, άρα μέχρι εκεί δηλαδή. Βέβαια. Η κριτική πρέπει να είναι ακριβώς για αυτό που ήρθαν τα παιδιά. Δεν ήρθαν, δηλαδή ήρθαν κάποιοι παίκτες που με αγωνιστικότητα, γνωρίζοντας τη Β' Εθνική, γιατί η προηγούμενη ομάδα που είπαμε το προηγούμενη χρονιάς, αν έπαιζε Super League μπορεί να παίρνει και 5η και 6η και 7η θέση η προηγούμενη ομάδα. Mm. Αυτή η ομάδα ήταν ακριβώς και αυτά τα στοιχεία. Είδαμε πολύ πάθος, πολύ δύναμη, φοβερή φυσική κατάσταση. Όλα αυτά εδώ κάναν την ομάδα της Β' Εθνικής. Mm-hmm. Αυτή την ομάδα που μας έφερε στη Super League. Mm. Τώρα ξεκινάμε στη Super League για άλλα πράγματα. Ναι, να σε πάω λίγο στην κουβέντα της επόμενης μέρας και να επικαλεστώ έτσι και την εμπειρία σου με αυτά που έχεις ζήσει στην ομάδα. Είσαι της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρξουν ρηξικέλευτες αλλαγές ή να πάμε βήμα-βήμα και να μην τραβήξουμε μια μονοκονδυλιά και σβήσουμε τη φετινή χρονιά και πάμε κατευθείαν στην επόμενη χτίζοντας μια καινούργια ομάδα. Ποια άποψη έχεις εσύ? Λοιπόν, άκουσα λέξη. Τώρα κρυνάω στον δρόμο, βλέπω Αριανούς, βλέπω Γρηγόρη τι θα κάνουν, τι φτιάχνουν, τι γίνεται κτλ. Ναι. Όλο το κομμάτι. Εγώ έχω πει και παλιά ότι ο Άρης δεν είναι για 8ος, 9ος, 10ος, 10ος. Ο Άρης είναι για Ευρώπη. Ναι. Πάμε στο διατάφτα. Η Ευρώπη, τι πάει να πει Ευρώπη? Δηλαδή πάμε να πάρουμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση. Ναι, και πρώτη. Στην πεντάδα ο Άρης. Ναι, στην πεντάδα σίγουρα πρέπει να είμαστε. Τώρα, για να γίνει αυτό υπάρχουν τρόποι. Πρώτον, σήμερα το μεσημέρι με πιάνω στο δρόμο, σταματάνε, μου λένε Γρηγόρη τι πρέπει να πάρουμε. Λέω παίρνουμε Ζουνίδη, λέω προπονητή, δεξιά Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, αριστερά Γιαννιώτα. Με κοιτάνε στα μάτια έτσι. Ναι, ναι. Λέμε κοιτάνε έτσι στα μάτια. Λέω παιδιά, σας αρέσουν, μας αρέσουν. Ναι, τέλος πάντων, κάνουμε μια συζήτηση για να δούμε πού βρίσκεται. Ναι. Πού βρίσκεται δηλαδή, πώς σκέφτεται ο καθένας. Ο πρόεδρος, ακόμα από την Boca Juniors, ήμασταν μαζί στο παιχνίδι, τον είπα πρόεδρε, του χρόνου αν έχουμε ομάδα για Ευρώπη, θα είμαστε κάθε μέρα, κάθε Κυριακή έτσι. Κάθε Κυριακή θα είμαστε έτσι. Έχει το τι πρέπει να γίνει. Ξέρει τι πρέπει να γίνει. Από εκεί και μετά κάνουμε το λογαριασμό. Ναι. Τηλεοπτικό, ναι. Διαφήμιση, χορηγίες, διαρκή εισιτήρια. Τώρα ναι. Μπήκα στα site και διαβάζω ότι όχι με τον ΠΑΟΚ, όχι από το Ε, όχι από το Β, όχι το Β και το Γ.
είναι το κομμάτι αυτό το οποίο δεν θέλω να κρίνω γιατί θα το αποφασίσει ο πρόεδρος. Ναι. Και, ναι, δηλαδή δεν θέλω να το κρίνω γιατί υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες άλλες θεωρούνται φυσιολογικές και άλλες όχι. Αλλά θα το κρίνει ο πρόεδρος. Και ο Άρης από τη στιγμή που είχε σαν κεντρικά, στα 2,6 ήμασταν σαν κεντρική διαχείριση, ναι, πρέπει να κινηθούμε γύρω από το 2,6. Mm-hmm. Τώρα θα πάρουμε 2,8, θα πάρουμε 2,5, θα πάρουμε 3 κτλ. Εμείς θέλουμε να πάρουμε ως το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Και όταν έχεις το ταμείο, γιατί το ταμείο, το σίγουρο είναι αυτά που θα πάρω. Όχι αν θα κάνω... Είναι η βάση σου αυτή. Είναι η βάση. Όχι θα κάνω 4-5 sold out, γιατί μπορεί να γίνει, να μην γίνει κανένα και να γίνει πολλά. Μπορεί να έρθουν παίκτες που να ικανοποιηθεί ο κόσμος και να κόψουμε πάνω από 5.000 διάρκειες. Άλλος μου λέει να κόψουμε 9. Εγώ λέω ας κόψουμε 5 στην αρχή και βλέπουμε. Mm-hmm. Έχουμε πράγμα. Ο κόσμος θα κρίνει όχι μόνο από ποιοι θα έρθουν. Και στη Β' Εθνική ήρθαν πολλοί, αλλά δεν έγινε κάτι. Θα κρίνει από τα φιλικά ακόμα που βρίσκεται η ομάδα. Ποιος θα έρθει προπονητής, ποιος θα είναι τεχνικός διευθυντής, πώς θα στηθεί η ομάδα. Η αγωνιστικά η ομάδα. Mm-hmm. Τώρα το άλλο του κ. Καρυπίδη, το τι θα κάνει κτλ. Είναι έμπειρος παράγοντας, τη Super League ξέρει. Αυτά όλα θα μπουν σε τάξη. Πιστεύω... Και όλοι μαζί θα βοηθήσουμε. Ναι. Βλέπω κάποιος στον δρόμο μου λέει τι θα κάνουμε. Λέω θα πάρεις διαρκές. Αυτό είναι το θέμα. Θα μπορέσεις να πάρεις ένα διαρκές να βοηθήσεις. Αυτή είναι. Ή να το πω τα τηλεοπτικά. Να μην πάρουμε από τον ΠΑΟΚ από την ΕΠΣΟ. Το 2,6, το 2,8 τι μας δίνει. Και μας λείπουν 800.000. Καταρχήν δεν μας δίνει τίποτα. Καταρχήν. Όχι. Αυτό υπάρχει, ναι, μια παραφιλολογία, ούτε νούμερα έχει δώσει το ΕΠΣΙΛΟΝ, ούτε πρόταση, ναι, έχει κάνει το ΕΠΣΙΛΟΝ. Απλά επειδή πρέπει ναι, κάποιοι να σε πικάρουν και τα λοιπά και να σου πούνε, ναι, θα πάρεις τα λεφτά του Σαββίδη, γι' αυτό το βγαίνουν προς τα έξω και από προσανατολίζεται ο κόσμος του Άρη. Ναι, ναι, αλλά ναι, το προσανατολίζεται να τα πάρουμε ή όχι, ο μόνος που μπορεί να αποφασίσει, εμείς απλώς το συζητάμε, είναι ο πρόεδρος. Ο μόνος που μπορεί να αποφασίσει. Το λέω για να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν υπάρχει κάτι, ναι, από το ε αυτή τη στιγμή. Τώρα αν είναι ανεπίσημο δεν πρέπει να το συζητάμε καν. Γιατί στις φήμες δίνουμε και εμείς τροφή τώρα. Γιατί εγώ το διάβασα και νομίζω ότι είναι επίσημη πρόταση. Καθόλου. Αν είναι ανεπίσημη, καμία πρόταση δεν υπάρχει. Τέλος. Σαν να μην συζητήσαμε καθόλου. Αν υπάρξει, θα υπάρξει συνολική σε αυτές τις 8 ομάδες από το ε και θα αποφασίσει ο Άρης ανάλογα αν το συμφέρει, ναι, ή όχι. Ναι. Και ίσως αυτό εδώ μας ανεβάσει, ξέρω, ή από ΤΕ ή από ΝΟΒΑ, να φτάσουμε κοντά στο 2,6 την κεντρική. Δεν μπορεί εμείς δηλαδή να έχουμε στη Β' Εθνική 15-18.000 εισιτήρια. Έλεγα προχθές, Γρηγόρη, το Πανιόνιος, ναι, από ό,τι είναι η δική μου τουλάχιστον πληροφόρηση, θα εισπράξει 2,1, ναι, στο τηλεοπτικό του συμβόλαιο. Δεν μπορεί ο Πανιόνιος να πάρει. Πρέπει να πάμε 4 να πάρει ο Πανιόνιος. Δεν μου το επιβεβαίωσαν αυτό. Μου είπαν ότι παίρνει 1,400 τώρα. Ναι, εμείς λέμε τώρα ότι αν θα πάρεις το 1,5. Καταρχήν περίμενε, αν αλλάξουν τα δεδομένα και πάμε σε αυτό το μοντέλο Βασιλιάδη, όλα αυτά θα ανατραπούν. Όλα αυτά θα ανατραπούν. Αυτό νομίζω συζητιέται για την επόμενη χρονιά. Ναι. Για τώρα που θα ξεκινήσει. Για τώρα δεν προλαβαίνει να γίνει ένα διάρθρωση. Πώς δεν προλαβαίνει. Η δόξα πώς προλάβαινε και ανέβηκε. Βγαίνει μια νομοθετική ρύθμιση και προλαβαίνει μια χαρά. Καλά, στην Ελλάδα. Αν ήταν για τον Άρη, δεν μόλις αποφάσισε να σβάρει. Δεν είναι για τον Άρη, γι' αυτό λέω. Είναι για όλους. Να σε πάω, Γρηγόρη, σε ένα άλλο κομμάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Ακούω το, φαντάζομαι, και εσύ έχεις γίνει δέκτης τέτοιων μηνυμάτων και τέτοιων συζητήσεων. Επειδή γνωρίζεις, είχε συνεργασία τα τελευταία χρόνια με τον Θόδωρο Καρυπίδη, πιστεύεις ότι μπορεί μόνος του να σηκώσει το βάρος, έχει την οικονομική δυνατότητα? Είναι ξεκάθαρη και απλή ερώτηση. Αναρωτιέται και αρκετός κόσμος, μπορεί να τρέξει τον Άρη με αξιώσεις στη Super League ή θα χρειαστεί βοήθεια? Και δεν αναφέρουμε μόνο στη βοήθεια που ούτως ή άλλως εμείς ως Αριανοί πρέπει να δώσουμε τα διαρκείας και τα ειστήρια πόρτας και την συμπαράσταση στην ομάδα, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να το διευρύνω λίγο. Ναι. Περίμενε. Τι ήταν πιο δύσκολο? Χρυσάντες εσύ. Ναι. Τι είναι πιο δύσκολο? Στη Β' Εθνική ή στην Α? Αγωνιστικά μιλάμε. Όχι. Οικονομικά. Ναι. Οικονομικά. Εγώ λέω ότι στη Β' αυτά τα δύο χρόνια ήταν πιο δύσκολο για τον Καρυπίδη. Βέβαια. Μα να είπα εγώ τους λογαριασμούς, γιατί δεν μιλάει κανένας για νούμερα. Δεν μιλάει κανένας για νούμερα. 1.300 γάμα εθνική. 2,5 εκατομμύρια πληρώθηκαν της Β' Εθνικής πρώτης. 1 εκατομμύριο τώρα και δεν βάζουμε ταξίδια, ξενοδοχεία κτλ. Έχω το ταμείο στο τηλέφωνο μου, αυτό που μιλάμε, έχω το ταμείο. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος λέει, δεν έχω όμως και μια άλλη λύση, θέλεις να πούμε, εντάξει, είναι ο Καρυπίδης και έχουμε κάποιον και τον έρχεται και τον κάνει μια πρόταση. Και τον λέει, Καρυπίδη, πόσα θες, συζητάμε, θες 10. Ναι, εγώ δίνω 5. Όχι, εγώ θεωρώ ότι θα είναι πιο, ναι, εύκολο για αυτόν. Πιο εύκολο, γιατί αυτό θα έχει ρευστότητα, θα έχει έσοδα. Σωστό. Και τα έσοδα θα είναι τα σίγουρα, τα εξασφαλισμένα. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Νόβα... Χρωστάει σε ένα παίχτη. Μέχρι τώρα, ή έπρεπε να του δώσεις λεφτά, ή να μην πω που πήγαινες. Τώρα κάνεις μια εκχώρηση τηλεοπτικών, όταν με το καλό κλείσει το συμβόλο, ναι, και φεύγει ο Μπέλας από το κεφάλι σου. Ναι.
Ναι. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό αυτή τη χρονιά, είναι φοβερά σημαντικό, είναι ότι ας πούμε ότι ένας παίκτης έρχεται να κάνει μια συζήτηση και ζητάει, ας πούμε με νούμερα, 100 χιλιάρικα. Ναι. Παίκτη ζητάει. Ναι. Πρόταση που μπορεί να γίνει είναι θες 100, θες 100, πάρε 65 και 35 να βγούμε Ευρώπη. Ή πάρε 70 και 30 να βγούμε Ευρώπη. Και αυτό το λέω για να έχει στόχο ο παίκτης. Ναι. Να έχει στόχο. Σε γκιόμα αυτό δηλαδή. Εσύ πώς θα πάρει 50, πάρε 100, πάρε και 50 για να βγούμε Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη ξέρεις που πάντα τα έσοδα μετά. Διπλασιάζονται. Ναι. Δηλαδή άμα βγούμε Europa League κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει να βάλεις και τον παίκτη στόχο. Να του πεις ότι θα παίξεις, θα πάρεις αυτά, αλλά θα έχεις και ένα μπόνους αν βγούμε. Εκείνο είναι εξασφαλισμένο γιατί από τα έσοδα ας είναι και ένα εκατομμύριο τα υπόλοιπα. Δεν μας πειράζει. Mm-hmm. Δεν ενοχλεί κανένα γιατί είναι, τα λεφτά τα φέραμε αυτοί που παίξαμε. Αυτή είναι η δικιά μου η προσωπική άποψη. Τώρα αν φτάσουμε να λέμε ποιον παίκτη θα πάρουμε, ποιον προπονητή θα πάρουμε. Καθένας έχει μια γνώμη. Έχουμε 30.000 άτομα στο γήπεδο, 30.000 γνώμες έχουμε. Ναι. Αλλά ένας θα αποφασίσει. Η δική σου γνώμη ποια είναι, ότι πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας. Δες, ψάχνουμε, εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο τερματοφύλακας, το center back, δηλαδή ο Μασέος, το center back, ο άξονας, το αμυντικό του half, το δεκάρι και ο center four, αυτοί οι πέντε που είπα, πρέπει να είναι, για να πάμε Ευρώπη, έτσι, παίκτες πληρωμένοι από Ευρώπη. Μες. Τώρα, από Ευρώπη μπορεί να είναι και Αργεντίνος, μπορεί να είναι και Βραζιλιάνος, δηλαδή παίκτες του εξωτερικού που θα πληρωθούν. Και όχι μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή κάποια στιγμή να μπορούμε να πουλήσουμε κιόλας. Κάποια στιγμή να μπορούμε να πούμε ότι ναι, βάλουμε ένα παίκτη, πήρε τον Κόντι Ταγιάννη ένα 100.000 και τον μπορεί να είναι εκατομμύριο. Δηλαδή να έχουμε και κάποιους τέτοιους παίκτες μέσα. Σωστά. Στην 20.000, 23.000, δηλαδή δεν είμαστε 28 και 40. Ναι. 20, δηλαδή 2, 12, 24 που λένε κάθε παίκτης, 24, τρίτος τερματοφύλακας 25, κάπου εκεί πρέπει να είμαστε. Κάπου εκεί. Αν δεις όλες τις φωτογραφίες της ιστορία του Άρεως και μετρήσεις δεν είναι πάνω από 23-24, στην ιστορία μιλάμε. Ναι. Αλλά λέμε 2-12-24, τρίτος τερματοφύλακας 25. Και έχουμε, αυτό έτσι πρέπει να στηθεί η ομάδα. Mm-hmm. Έτσι λέω εγώ, αλλά τώρα θέμα το λέω εγώ, γιατί μπορεί να το συζητήσουμε εμείς όλοι μαζί, αλλά πάλι άλλος θα αποφασίσει. Αυτό είναι το θέμα. Και από αυτούς τους παίκτες που έχουμε, μη σας φανεί παράξενο ότι κάποιοι θα είναι και 11 από αυτούς που παίξαν φέτος. Ναι. Να τα δέσουμε το σύνολο, έτσι. Εντάξει, ναι, εδώ γιατί τώρα διείστανται απόψεις. Άλλοι λένε ότι πρέπει περισσότεροι να φύγουν, άλλοι λένε ότι πρέπει να μείνει ένας βασικός κορμός. Όποιον και να ρωτήσει, θα πει και κάτι διαφορετικό. Αν κάνουμε συζήτηση τώρα, θα αποφασίσει ο πρόεδρος, ο τεχνικός διευθυντής και ο ενός προπονητής. Και γιατί να μην λέμε να μείνουν οι καλύτεροι και να φύγουν αυτοί που δεν είναι τόσο καλοί για αλφα εθνική. Ναι. Γιατί πρέπει να λέμε οι περισσότεροι ή οι λιγότεροι. Ή μήπως τις δύο φορές που επέστρεψε ο Άρης, δηλαδή. Ποιος εμπιστεύτηκε, αυτούς που τον ανέβασαν. Εντάξει, απλά είναι θέμα το ποιος αξιολογήσει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι αυτό. Αξιολόγηση είναι, αλλά εμείς έχουμε παίκτες που τους πήραμε για Super League κάποιους. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα. Και είναι για Super League. Δηλαδή δεν μπορούσαν να αντέξουν τη σκληράδα της Β' Εθνικής. Και τα έχουμε άλλη όψη με αυτούς τους παίκτες. Αλλά με αυτός ήταν που έπαιζε πέρσι, έχουμε τέτοιους παίκτες αρκετούς. Και πάρα πολλούς και αρκετούς. Ναι. Είναι γνωστό. Τώρα ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, να μην αρχίσουν να δημιουργούν ονόματα και δημιουργούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλό σε κανένα. Σωστά. Σε κανένα δεν κάνουν καλό. Θα βγει κάποιος ο υπεύθυνος και θα πει. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε γύρω στους 2, 12, 24, 25 άτομα. Αυτοί είμαστε και πολλοί είμαστε. Θα συμφωνήσει νομίζω μαζί μας επίσης, Γρηγόρη, ότι πρέπει να γίνουν άλματα πραγματικά και πάρα πολλές κινήσεις στο λειτουργικό οργανωτικό κομμάτι, αυτό που λέμε καθημερινότητα, λειτουργία της ΠΑΕ, της εταιρείας, του ποδοσφαιρικού τμήματος. Διότι κακά τα ψέματα, επειδή το ήσεις και από μέσα, ο Άρης υπολείπεται πολύ σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει γκβάτρου να αλλάξουν τα πάντα. Δηλαδή, ήρθε ένα το παλικάρι τώρα στα γραφεία του Αθώνης. Ναι. Πρέπει να έχουμε εμπορικό διευθυντή, πρέπει να έχουμε διευθυντή γραφείο. Είπε στη μεταγραφή. Είπε στη μεταγραφή τώρα, χωρίς το ξέρεις. Στα γραφεία. Τι μεταγραφή, το Αντώνη. Ναι. Ήρθε, εντάξει, το παιδί ήρθε, εντάξει. Έχει ήδη στενοχωρηθεί. Μια θεσιότητα. Δεν είναι κρυμμένος και είναι καλό παιδί και αξιόπιστος και γνωρίζει το αντικείμενο. Γνωρίζει το αντικείμενο. Το γνωρίζει πολλά χρόνια. Μην πεις το επίθετο, θα το πούμε σε ένα μήνα, θα πούμε εμείς το επίθετο αποκλειστικά, μην το πεις. Είναι πάνω από 2-3 μήνες το παιδί, αλλά άστο, δεν πειράζει. Το ξέρω εγώ πότε είναι, γιατί συνεργάζομαι με τον Αντώνη, κάνουμε και μια δουλειά τώρα η οποία θα την πούμε όταν θα φτάσει στο ξεκίνημα.
και θα τα πούμε όλα για να μην λέμε τον κόσμο, δεν χρειάζεται να λέμε λόγια. Θα πούμε ότι τέλειωσε η δουλειά και σας την παρουσιάζουμε και ελάτε να βοηθήσετε. Μάλιστα. Γιατί αυτές οι δουλειές που θα γίνουν πρέπει να βοηθήσει ο κόσμος. Έχουμε κάποια πλάνα, κάποιες δουλειές οι οποίες θα προχωρήσουν. Γρηγόρη, αισθάνεσαι, το νιώθεις και εσύ όμως ότι ο κόσμος είναι πραγματικά διψασμένος. Θέλει αυτό το κλικ, δηλαδή μια σπίθα για να ανάψει πραγματικά στο Βικελίδη. Σπίθα είναι τα ονόματα. Αλλά τα ονόματα ουσίας, έτσι. Όχι φέραμε για να πούμε ότι φέραμε τον τάδε για να κόψουμε στήρα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν έρθουν έτσι πως και συζητάμε τον Καρυπίδη και αυτόν αυτοί που θα έρθουν, θα είμαστε στις 9.000 διαρκείας. Αυτό πιστεύω εγώ. Ναι. Άρθουν αυτοί που να έρθουν. Mm-hmm. Έτσι λέω εγώ. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην έρθει ο άλλος. Για ποιο λόγο να έρθει. Αν η ομάδα στηθεί κατά τη γενική άποψη, γιατί ο λαός πάντα έχει δίκιο. Ναι. Εδώ που τα λέμε, δηλαδή όταν οι πολλοί δουν ότι κάτι ξεκίνησε σωστό, ξεκινάμε για Ευρώπη, θα αξίζουν τα φιλικά και να πω και κάτι άλλο. Mm. Και απαραίτητο στόχο στο κύπελο. Απαραίτητο στόχο. Ναι. Απαραίτητο στόχο. Ο Άρης δηλαδή, παραδοσιακά το κυνηγάει. Ναι. Είμαστε, πήγαμε τόσες φορές στους τελικούς. Mm. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να. Δηλαδή Ευρώπη και κύπελο, αυτή πρέπει να είναι η στόχη. Δεν θα πούμε ότι κάναμε μια ομάδα και πάμε να βγούμε δέκατη. Είπαμε, δεν θα. Δηλαδή, έχασε το Χαριλάου το Λεβαδιακό. Την άλλη Κυριακή θα έχουμε 2.000 εισιτήρια. Ούτε αυτοί που θα έχουν τα διαρκές δεν θα έρθουν. Ναι. Είναι ο οργανός έτσι. Και εμείς είμαστε όλοι έτσι. Δεν θέλουμε η σπίθα τα 4 χρόνια θα ανάψει. Ναι. Και λέω ότι ο Καρυπίδης πιστεύω είναι πανέξυπνος άνθρωπος, θα την ανάψει τη σπίθα. Καταλάβατε. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ο Θόδωρος ο Καρυπίδης θέλει να κάνει. Εκτός από κινήσεις ουσίας και κάποιες κινήσεις ενδεχομένως και εντυπωσιασμού επικοινωνιακές, δηλαδή να ιντριγκάρει τον κόσμο το καλοκαίρι. Εντάξει, ναι, θα έρθει ένας παίκτης, δηλαδή αν έρθουν οι παίκτες ονόματα και δει στο σύνολο ότι αυτό το σύνολο, γιατί να συζητάμε με Ατρόμητο, με Ξάνθη, με Πανετολικό, με Γιάννενα, δηλαδή για την πέμπτη, την τέταρτη τη θέση, ακόμα και αυτό το Παναθηναϊκό το διαλυμένο, καταλάβατε. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός είναι έτσι, μένουν θέσεις από το 2, 3, 4 και για τον Άρη και το 5. Μένουν για τον Άρη. Απλά αν υπάρχουν... κάνουν το Χαριλάο απόρριτο, τελειώσαμε. Υπάρχουν ονόματα σαν τον Τζιμπούρ και υπάρχουν και ονόματα άλλα. Το θέμα είναι το όνομα αυτό να μπορεί και να προσφέρει. Ναι, για τον Τζιμπούρ το συζητήσαμε, δεν ξέρω αν το συζητήσαμε στον αέρα ή όχι. Τι έγινε, τι δεν έγινε, ας μην πάμε πίσω, τώρα προχωράμε. Εγώ το είπα ως παράδειγμα παίχτη που είναι όνομα, αλλά δεν πρόσφερε στην ομάδα. Εμείς θέλουμε κάποιον ο οποίος να είναι με όνομα το 10 στο 7 και να φτάσει στον Άρη στο 10. Τέτοιον παίκτη θέλουμε. Με φιλοδοξία, με όρεξη κτλ. Τέτοιους παίκτη θέλει ο Άρης. Αυτός δηλαδή να έρθει ο άλλος και να το βάλει και τον πόνο του και να λέει παίζω για αυτό το πράγμα. Και όταν θα γίνει μια ομάδα, είπαμε τώρα, η οποία θα συγκροτηθεί και θα δει ο κόσμος ότι όλα είναι καλά, θα δείτε τι θα γίνει με τα διαρκές. Mm-hmm. Όλα δηλαδή καθαρά είναι να πόκεται στις προσπάθειες που θα κάνουν οι Καρυπίδες. Αυτό είναι όλο το θέμα. Άρα θα έχουμε έτσι ένα ενδιαφέρον, ένα θερμό καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται. Πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε. Και πιο μπροστά καλοκαίρι, γιατί η Super League ξεκινάει πιο νωρίς. Δηλαδή η προετοιμασία θα ξεκινήσει περίπου 5 Ιουλίου, κάπου εκεί. 3-4-2, συγκέντρωση τέλη Ιουνίου, κάπως έτσι. Σωστά. Και θα είμαστε στα περσινά. Έχουμε κύπελα, έχουμε αυτά, έχουμε φιλικά, έχει πολλά πράγματα. Έχουμε καινούριο χόρτο. Θα έχουμε άλλο γήπεδο, θα έχουμε άλλα πράγματα. Επιτέλους να μιλάμε για ποδόσφαιρο, Γρηγόρη, επιτέλους να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Ναι, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Θα μιλάμε για θέαμα, θα μιλάμε για τέτοια πράγματα. Γιατί ο Αριανός θέλει να δει, επειδή είδε, θέλει να δει. Θέλει να δει. Και να πω κάτι, πιο πολύ τον Αριανό τον ενδιαφέρει προσπάθεια παρά το θέαμα. Όταν δει την ομάδα να προσπαθεί, είναι δίπλα. Ναι. Είναι δίπλα. Σωστά. Να σας πω παράδειγμα, μπήκε ένα ημίχρονο, δεν θυμάμαι ποιο, Μπαρκάν, και έκανε μπροστά στους επισήμους 4 τάκλινγκ συνεχόμενα. Ναι. 4 τάκλινγκ συνεχόμενα. Το είπα γιατί ήμουν στο γήπεδο. Φέτος είναι αυτό. Και σηκώθηκε το γήπεδο στον αέρα. Ναι. Σηκώθηκε το γήπεδο στον αέρα. Σηκώθηκε. Λέω τώρα, με έκανε εντύπωση μεγάλη. Όλο το γήπεδο σηκώθηκε στον αέρα. Με την προσπάθεια μιλάω, έτσι. Ναι. Ανέφερα τον Μπαρκάν γιατί δεν έκανε αυτό την προσπάθεια. Να μου πεις τώρα Μπαρκάν για ωραία ενέργεια, για ωραία σέντρα, ωραίο γκολ, ναι. 4 τάκλινγκ ο Μπαρκάν. 4 τάκλινγκ μπροστά στο κάτω. Στο λέω, δεν μπορώ να θυμηθώ το παιχνίδι. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. 4 τάκλινγκ. Ρε Γρηγόρη, δεν κάνει ο Σόουζα στο μάτς. Θα θυμηθώ το παιχνίδι, τώρα δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ακριβώς το έκανε μπροστά στους πάγκους. Και το γήπεδο σηκώθηκε όλο στον αέρα. Δηλαδή αυτοί που ήμασταν εκεί και εγώ ακόμα σηκώθηκα γιατί ήταν την προσπάθεια που έκανε το παιδί. Να πάρω την μπάλα, να κάνω κόντρα, να την ξαναπάρω. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πάντοτε εξετάρει τον κόσμο, Γρηγόρη, το ξέρεις. Και εσύ υπήρξε ποδοσφαιριστής, δηλαδή το να κάνεις ένα τάκλι, να πέσεις με πάθος, με αυτοθυσία πάνω στον αντίπαλο, είναι κάτι που το γουστάρει ο κόσμος. Δηλαδή, τον τρελαίνει. Ναι, το γουστάρει και εντάξει, μετά θέλει
θέλει κατοχή της μπάλας, θέλει φάσεις ωραίες, θέλει να τελειώνει, ο κόσμος το θέλει, τα θέλει όλα τέλεια. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε μια ομάδα την οποία θα παίρνει τα αποτελέσματα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Δηλαδή θα κάνουμε μια ομάδα η οποία θα είμαστε πάντα, πάντα ψηλά, πάντα ψηλά. Πρέπει να ξεκινήσει, αν λες, ήρθες του Χαριλάου και όπως παλιά, του Χαριλάου τελειώσαμε και κερδίζουμε από τα πολιτήρια. Ναι. Αυτή η ομάδα πρέπει να κάνουμε. Ναι. Τώρα, μην αναφέρουμε ονόματα, σας είπα πιο μπροστά, τους είπα και στον Δουλόπουλο Γιαννιώτα και ψάξτε τον Τεφόρ και με κοιτούσαν έτσι. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Γιατί κάθε ένας έχει μια επιθυμία. Ναι. Δεν μπορεί ο πρόεδρος όλες τις επιθυμίες και να τις εξασφαλίσει και να πει σύνθες αυτό να το φέρουμε. Εγώ ήθελα τον Αλμπάνι, Γρηγόρα, μας τον πρόλαβε άλλος δυστυχώς. Εγώ δεν θέλω ούτε τον Αλμπάνι ούτε τον Τζαλμπάνι. Θέλω το Χαβιτίνιο και τον Καλβίνιο. Ναι. Είναι όποιος ο καθένας έχει μια επιθυμία. Έχει μια επιθυμία. Θα δούμε το ταμείο, και το ταμείο το σίγουρο που λέμε, και από το ταμείο και μετά θα βγουν τα πάντα. Μάλιστα. Και ο Καρυπίδης έκανε Σουπερνίκ, την ξέρει καλά. Πιστεύω εγώ, γιατί μιλάω τώρα για τον Καρυπίδη, γιατί μιλούσα και για τις άσχημες τις μέρες, και τα έλεγα ό,τι έλεγα, έβαλε παιδιά λεφτά, έκανε αυτά, είπα για τον Πλατέα, αλλά τον έφερε αυτός. Εντάξει, ξέρω από ποδόσφαιρο. Θα βοηθήσει και αυτός. Έχει μάθει δηλαδή, τα λάθη του, τον βλέπεις, έχει οριμάσει ποδοσφαιρικά. Έχει μάθει, ναι. Έχει οριμάσει και ηλικιακά. Πάει στις 40 τώρα, είμαστε καλά. Εντάξει. 36 ήρθε και 4-40 πάει, είμαστε καλά. Εντάξει. Όλα καλά. Απλώς θα υπάρχει, πρέπει να φέρουμε τον ενθουσιασμό στο Χαριλάου. Πρέπει να το φέρουμε. Στο κλάν της Βικελίδης. Πρέπει να το φέρουμε τον ενθουσιασμό. Ενθουσιασμός ξεκινάει, ξέρεις. Ανάβει στο σπίρτο, σπίθα κτλ. Αυτό ξεκινάει πρώτα γρήγορα από μια καλή ομάδα. Να μπορέσει να μεταφέρει τον ενθουσιασμό στην κερκίδα. Η ομάδα είναι αυτή που μεταφέρει τον ενθουσιασμό. Η ομάδα όταν θα πέσει, όχι η ομάδα των εφημερίδων. Γιατί θα έχουμε ομάδα των εφημερίδων, και το μέσο μαζικής ενημέρωσης, και θα έχουμε την ομάδα που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή την ομάδα θέλουμε να είναι καλά. Των εφημερίδων μη φοβάσαι, συνήθως ξεφωνίζουν την ώρα τον Άρη. Δεν υπάρχει θέμα. Των εφημερίδων συνήθως ξεφωνίζουν ή βρίσκουν τα αρνητικά. Οπότε α παίζει καλά αυτή που είναι να παίζει καλά και μην ανησυχεί. Αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη, πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να δούμε όντως ωραία πραγματάκια του χρόνου. Να είστε καλά, γίνονται προσπάθειες και όποιος έχει κάποια πρόταση η οποία είναι για οικονομικούς λόγους να ενισχυθεί ο σύλλογος μπορεί να τη φέρει. Μπορείς. Εγώ αυτό βλέπω, εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα με τον πρόεδρο, αυτά όλα. Μακριά κοντά, δεν έχει τίποτα. Είσαι Αργιανός, είσαι Αργιανός. Δεν είσαι Αργιανός. Κάθε βοήθεια καλοδεχούμενη. Κάθε βοήθεια καλοδεχούμενη. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.